Την κυρία Λουκία Σαράντη, την οποία ευχαριστώ από καρδιάς που είναι μαζί μας. Είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και την καλωσορίζω. Γεια σας, κυρία Σαράντη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, έλεγα και το είδα και με αφορμή και την, μια μεγάλη έρευνα που έγινε τέλος πάντων για λογαριασμό του Συνδέσμου και που εντόπισε το πρόβλημα και προτείνει και τις λύσεις. Θα ήθελα να σας ακούσω. Είναι παράδοξο, λέω, με την ανεργία στο 10% να λείπουν εργαζόμενοι. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα παράδοξο, εγώ θα το έλεγα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σε όλους τους κλάδους, οριζόντια. Δεν είναι μόνο στη βιομηχανία. Εμείς επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη βιομηχανία, γιατί είμαστε ένα σύνδεσμος που τα μέλη μας είναι βιομηχανίες. Είμαστε ένα σύνδεσμος που έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη, ο μόνος κοινωνικός εταίρος στη χώρα μας με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Και εφουγκραζόμαστε καλύτερα, όπως το είπατε πριν, την περιφέρεια, όπου όντως υποφέρει από αστιφιλία εδώ και χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και αυτό δημιουργεί ακόμη περισσότερο μεγάλο πρόβλημα. Η μελέτη στην οποία εκπονήσαμε το Ινστιτούτο μας μαζί με την Deloitte που συνεργαστήκανε, είναι μια ποιοτική μελέτη, θα έλεγα. Δηλαδή, εστιάζει στο τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν εστιάζει στο τι ειδικότητες λείπουν και πώς την ποσότητα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όμως παράλληλα. Πολλά επιμελητήρια, πολλοί σύνδεσμοι έχουν ξεκινήσει και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας επίσης έχει ξεκινήσει να κάνει καταγραφή. Δηλαδή, τι ειδικότητες χρειάζονται σε ποιους τομείς. Εμείς αυτό που κάναμε είναι μια ποιοτική μελέτη η οποία εστιάζει στο τι μπορεί να αλλάξει, αν χρειάζεται να αλλάξει, ή τι μπορεί να προσθεθεί στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά για τη βιομηχανία. Να το ρωτήσω λίγο, 13, να κάνουμε μια διάκριση. Σημαντικά. Λέμε λοιπόν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή η εξέβρεση προσωπικού. Είναι πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν αριθμητικά αυτοί οι άνθρωποι, ή είναι πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν καταρτισμένοι άνθρωποι σε αυτήν την κατηγορία? Και τα δύο. Να σας πω ότι δεν θα έλεγα ότι είναι το νούμερο ένα. Είναι το νούμερο ένα μαζί με άλλα δύο-τρία, έτσι, ναι. Αλλά είναι και τα δύο αυτά που είπατε. Δηλαδή, από τη μία, και αυτό δείχνει και η μελέτη που καταλήγει σε αυτά τα 13 πορίσματα, από τη μία έχουν αλλάξει, αν θέλετε, και οι συνήθειες των νέων ανθρώπων. Έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι, τώρα αποφασίζουν να ξαναγυρίσουν. Οι ειδικότητες που γεννιούνται είναι καινούργιες, δεν είναι γνωστές όλες. Πρέπει να αλλάξουν και τα επαγγελματικά περιγράμματα. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και η μετακίνηση των ανθρώπων, άρα δεν βρίσκονται και οι άνθρωποι. Και ειδικά στην περιφέρεια είναι πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν εύκολα τα νέα ζευγάρια να πάνε να δημιουργήσουν εκεί τη ζωή τους. Άρα δημιουργεί και ακόμα ένα πρόσθετο παράδειγμα. Μου είχε κάνει εντύπωση, μιλώντας με συναδέλφους σας και συμπτωματικά από τη Βόρεια Ελλάδα, που οι άνθρωποι είχαν την διάθεση να βρουν νέους ανθρώπους, εργαζόμενους, να τους εκπαιδεύσουν και 2 και 3 και 5 και 6 μήνες, ώστε να είναι δωρεάν εκπαίδευση και πληρωμένη εκπαίδευση. Έτσι θα αναμείβονται προκειμένου να ενταχθούν στο προσωπικό της εταιρείας. Ακόμη και αυτό ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Η εκπαίδευση είναι μονόδρομος. Και γιατί έτσι λύνουμε κάποια προβλήματα, δηλαδή το reskilling και το upskilling που λέμε, και είναι και αυτό μέρος της μελέτης, οι προηγούμενοι εκπαιδεύουν κάποιους νεότερους που ήδη υπάρχουν στην εταιρεία ή που είναι νεοεισερχόμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όπως το λέτε, πολλές φορές ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα εκπαιδευτεί δωρεάν, αν θέλετε, ένας μελλοντικός εργαζόμενος θα καταλάβει μία θέση, και εκεί δυσκολεύονται τα πράγματα. Και είναι χάρης, είναι σύνθετο, δεν είναι ένας ο λόγος, είναι όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, συν του γεγονότος ότι θα πρέπει και εμείς οι βιομηχανίες να προσπαθήσουμε, και αυτό είναι ένα από τα 13 πορίσματα που κατέληξε η μελέτη, να γίνουμε πιο ελκυστικές, να μάθει η κοινωνία, αν θέλετε, το ρόλο της βιομηχανίας και πόσο σημαντικός είναι, πόσο πολύ συμμετέχει στο ΑΕΠ, πόσο είναι σημαντικό το ανθρώπινο. Όσο ελκυστική και να γίνεται ως βιομηχανίες, νομίζω ότι το πρόβλημα θα υπάρχει από τη στιγμή που η τεχνική εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ξαναστηθεί, που σημαίνει και να θέλετε δεν υπάρχουν.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι, και επειδή μιλήσατε ακριβώς για την τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, να πω ότι αλλάξαν και πάρα πολλά και στα ιδρύματα που έχουμε. Δηλαδή υπήρχαν τα περιβόητα ΤΕΗ που βγάζανε συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών βάρδιας, ας το πούμε, ένα πολύ μηχανική και ηλεκτρολόγη βάρδιας. Αυτό, ξέρετε, έχει εκλείψει εντελώς και πρέπει από άλλη οδό να βρεθούν αυτές οι ειδικότητες. Υπάρχει και αυτό που λέτε. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύνθετο και είναι πολλοί λόγοι. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, ξέρετε, γιατί και αυτό το μετρήσαμε, δεν έχουν και την επιθυμία ή το ενδιαφέρον να εργαστούν και σε λίγο πιο δύσκολους χώρους ή στη βιομηχανία. Θέλουν περισσότερο δουλειά από το σπίτι, οπότε κατεξοχήν στη βιομηχανία δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πολύ έτσι σύνθετο και πρέπει να εργαστούμε και εμείς. Εμείς συνεργαστήκαμε στη μελέτη και την παρουσιάσαμε μαζί με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Μιχαηλίδου, εκεί στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη. Αλλά έχουμε συνεργαστεί, αυτή η μελέτη είναι και στα χέρια του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Παιδείας. Συνεργαζόμαστε με την ΔΥΠΑ. Είναι δημόσια πια, είναι ένα εγχειρίδιο, αν θέλετε, προς θεσμική κατεύθυνση, να είναι και αυτό συμπληρωματικά σε όλες τις. Γίνονται, πρέπει να σας πω, πολλές ενέργειες από πολλές κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να το λύσουμε, γιατί είναι μεγάλο και σύνθετο θέμα. Θέλω να περάσουμε και στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα, το οποίο τουλάχιστον εγώ ξεχώρισα έχοντας διαβάσει και συνεντεύξεις σας σε διάφορα μέσα και αρθρογραφία σχετική, το θέμα των υποδομών. Ομολογώ ότι ένιωσα τεράστια έκπληξη. Εσείς οι ίδια έχετε, ή τέλος πάντων ανήκετε στη διοίκηση μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία νομίζω εμπορεύεται ξυλία, αν δεν κάνω λάθος. Και το λέω γιατί ένιωσα τεράστια έκπληξη όταν είδα ότι για να φύγει ένα φορτίο στο εξωτερικό από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, φεύγει η εταιρεία και πάει στο λιμάνι. Φορτηγά, κλάρκ, εργάτες και όλη η φόρτωση γίνεται όχι από τους γερανούς του πλοίου, αλλά από το προσωπικό της εταιρείας, η οποία κουβαλάει τα πάντα στο λιμάνι. Δεν το είχα φανταστεί και δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού αυτό. Δυστυχώς υπάρχει και υπάρχει και στην Πρέβεζα, όπου είναι το λιμάνι που μπορούν να εξυπηρετηθούν σήμερα οι βιομηχανίες που βρίσκονται στην Ήπειρο. Και εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Είναι ένα μη στελεχωμένο λιμάνι, μικρό, διότι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας έχει γίνει κυρίως για κρουαζιερόπλοια και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ήπειρο. Έτσι ακριβώς είναι και στην Αλεξανδρούπολη, που εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο τη Θράκη, τη βιομηχανία της Θράκης. Είναι ένα λιμάνι το οποίο δεν είναι στελεχωμένο. Υπάρχει πρόγραμμα να στελεχωθεί σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως και για πάρα πολλά χρόνια, όταν εκφορτώνεται ένα καράβι, τα μέσα είναι κυρίως των επιχειρήσεων και όχι του λιμανιού. Δηλαδή δεν ήταν υπερβολικό αυτό που είπα, ότι μεταφέρεται ένα μεγάλο κομμάτι της εταιρείας στο λιμάνι για να... Θα σας το πω πιο εμφαντικά. Όταν φορτώνουμε ένα καράβι εμείς στη δικιά μας την εταιρεία, στη βιομηχανία Κρήτα, στην οποία αναφέρατε πριν, ως βιομηχανία ξυλίας, το μαθαίνει όλη η Ελλάδα. Ναι. Πώς το μαθαίνει όλη η Ελλάδα? Σταματάει το τμήμα φορτώσεων προς τα φορτηγά προς τους πελάτες μας που είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι πολύ τραβηγμένο ως παράδειγμα, αλλά είναι πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε τώρα μαζί με τη συνεργασία πλέον εκεί με τον οργανισμό που δημιουργείται. Έχει στρατικοποιηθεί, όπως ξέρετε, ένα κομμάτι του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τα μεταγωγικά ούτως ή άλλως τα ferry boats που λειτουργούν. Προσπαθούμε τώρα και το κομμάτι που αφορά την βιομηχανία και το εμπορικό κομμάτι να το οργανώσουμε καλύτερα. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο και εσείς... Πάντως είναι αδική εξαιρετικά την βιομηχανία της Θράκης και οι οικονομολόγοι μπορούν να το αποτίσουν και σε όρους ανταγωνιστικότητας και σε όρους παραγωγικότητας όλο αυτό. Δηλαδή πόσο ξεκινάει από μεγαλύτερο κόστος οτιδήποτε φεύγει από την Θράκη έτσι όπως είναι σήμερα. Κύριε Σπηλιόπουλε, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Είναι μετρημένο το κοστολόγιο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Έχετε δίκιο, έτσι όπως το λέτε. Και πώς φανταστείτε ότι δεν υπάρχει ούτε ο σιδηρόδρομος, ο οποίος κάποτε υπήρχε. Υπήρχε το εμπορευματικό κομμάτι, τώρα δεν υπάρχει. Εάν ό,τι με αφορά, θα πρέπει να σας πω
ότι η βιομηχανία χωρίς υποδομές, χωρίς λιμάνια καλά στελεχωμένα και χωρίς σιδηρόδρομο δεν μπορεί να αναπτυχθεί και σίγουρα δεν είναι ανταγωνιστική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν λέμε ανταγωνιστική, μιλάμε με τις χώρες που είναι στο εξωτερικό, διότι ο ανταγωνισμός είναι μόνο από το εξωτερικό. Ναι. Η εξωστρέφεια είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για ανταγωνιστικότητα όταν αυτά δεν έχουν λυθεί. Κυρία Σαράντη, σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη σας να μιλήσουμε. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω να επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα, αφού περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να δούμε αν σκοπεύει να αλλάξει ή σκοπεύει το κράτος να αλλάξει ή να βοηθήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σας ευχαριστώ θερμά. Το κράτος σκοπεύει να το κάνει, είναι στο πρόγραμμά τους και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε ξανά όταν δούμε ότι δρομολογούνται αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.